υπόμνημα που σας δώσαμε. Δύο μέλη και ο πρόεδρος του χωριού είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα από την περιφέρεια και μας έδειξε την τελική λύση η οποία περνάει μέσα σχεδόν από το Ενδονοχώρι και μπροστά από το ομορφότερο μέρος το πάνω με τον. Αυτό που ζητάμε είναι την αλλαγή της μελέτης ώστε να μην περνάει μέσα από το, από το χωριό, ουσιαστικά να μην περνάει μέσα από το χωριό. Και θέλαμε να επισημάνουμε κυρίως το εξής, ότι ο δρόμος αυτός είναι ένας μοχλός ανάπτυξης όλο το ορνού Μανεβιζίου και θα επιφέρει ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, πιστεύουμε πολύ γρήγορα. Αυτό που ζητάμε από το Δήμο είναι το εξής, να μην μείνει απ' έξω από τη χάραξη αυτού του δρόμου. Και τα 4-5 χωριά που είναι εκεί γύρω, οι γωνιές, το Αστηράκι, ο Καμαριώτης, το Καμαράκι, το Αιδονοχώρι, ίσως και παραπέρα, θα πρέπει να ενταχθούν με κάποιο τρόπο στη σύνδεση με αυτό το δρόμο. Είναι μοχλός ανάπτυξης. Ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μείνει εκτός. Αυτό μας έχει πει η περιφέρεια, ότι δεν την ενδιαφέρει ο Δήμος, δεν την ενδιαφέρει άνθρωπος. Αυτοί χαράζουν και κάνουν αυτό που θέλουν. Δεν είναι όμως έτσι. Πρέπει να πάρετε απόφαση να συμμετάσχετε σε αυτή τη χάραξη του δρόμου. Ένα, ό,τι αφορά τα Ειδονοχώρη, επιθυμούμε να μην περάσει στην ουσία μέσα από το χωριό. Γιατί καταστρέφει οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης θα μπορούσε να έχει το Ειδονοχώρη. Περνάει στη μέση από το πιο βατό τόπο που θα μπορούσε να αναπτυχθεί είτε τουριστικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το δικό μας χωριό. Όμως δεν αφορά μόνο το δικό μας χωριό, αφορά και το Αστηράκι και όλα τα άλλα χωριά. Γι' αυτό ευελπιστούμε, παρακαλούμε να αναμειχθείτε ενεργά στην δημιουργία και στη μελέτη αυτού του δρόμου, έτσι ώστε αφενός να μην περάσει μέσα από το χωριό και αφετέρου να συμπεριλάβει και τα υπόλοιπα χωριά ο δρόμος αυτός. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε άλλο.